Ο τουρισμός με αυτοκίνητο το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί πολύ και όλο ένα και αυξάνονται οι λάτρεις του road trip. Οι Ευρωπαίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν υπέροχες διαδρομές με το έργο της Αδριατικής Οδού. Ένας οδικός άξονας που θα ξεκινάει από την Τεργέστη και θα φτάνει μέχρι και την Καλαμάτα. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στηρίζει το έργο και σχεδιάζει συντονισμένες δράσεις και συνέργειες με δήμους του δικτύου της Δυτικής Ελλάδας. Και με δική μου πρωτοβουλία στο χθεσινό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, το θέμα συζητήθηκε και ομόφωνα αποφασίστηκε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια μαζί με τους δήμους όλης αυτής της ακτογραμμής της Ανδριατικής για να πείσουμε και την ελληνική κυβέρνηση να ολοκληρώσει τα κομμάτια τα οποία απομένουν, που είναι το Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Καλό Νερό Τσακώνα, αλλά και το Γιάννενα Κακαβιά. Η Αδριατική Οδός ή Μπλε Διάδρομος, αλλά και Πράσινη Διαδρομή, όπως είναι γνωστός ο οδικός άξονας, αποτελεί ένα έργο που φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει τις χώρες του τόξου της Αδριατικής και ένα έργο που έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα μας και για την ανάπτυξή της. Διεκδικούμε και στην ελληνική πολιτεία να συμπεριληφθεί το κομμάτι αυτό του ελληνικού κομματιού της Αδριατικής Οδού στο Ταμείο Ανάκαμψης, στα μεγάλα οδικά έργα, έτσι ώστε τουλάχιστον η χώρα μας να προχωρήσει και να ολοκληρώσει αυτό το μεγάλο στίχημα, θα έλεγα. Ήδη έχουμε μιλήσει και με τον Οικοδομικό της Ηλίας και με άλλους δημάρχους από όλη αυτή τη διαδρομή και ετοιμάζουμε επόμενο χρονικό διάστημα, σύντομο, μια συνάντηση διαδικτυακά φυσικά πάντα λόγω του πανδημίας, ώστε όλοι μαζί με μια φωνή να πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Σε αυτό το μεγάλο έργο και την προσπάθεια εξωστρέφειας, η Κεντρική Ένωση Δήμων σκοπεύει να συνεργαστεί με όλο το δίκτυο των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Σκοπός είναι εντός χρονοδιαγράμματος να έχουν υλοποιηθεί όλα τα προγραμματισμένα έργα που υπάρχουν στην ατζέντα.